Καλώς ήρθατε στο... Σε κουτίβεις! Άλλη μια βαρετή μέρα καραντίνας όπου δεν έχουμε τι να κάνουμε. Οπότε μου έρχεται φλάσια. Ας ξεδέψω 1000 ευρώ. Σε τι, μαντέψτε σε τι. Τι θα μπορούσε να είναι, σε τι θα μπορούσα να ξοδέψω 1000 ευρώ. Σε ποιο είδους κουτί. Α, ναι, δεν βλέπετε τι είναι αυτό. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το μυστήριο κουτί. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα στην καραντίνα και στην βαρεμάρα, ο παλιός Γιάννης επέστρεψε. Ο Γιάννης που ανεβάζει ό,τι του ήρθε. Οπότε θέλω τώρα να μου γράψετε κάτω τι πιστεύετε ότι έχει εδώ μέσα. Χωρίς να κλέψετε και να δείτε στη συνέχεια του βίντεο, εννοείται. Σου δίνω 5 δευτερόλεπτα. Επίσης, αυτά τα 5 δευτερόλεπτα εσύ που βλέπεις και δεν έχεις κάνει subscribe, και ανήκεις στο 50% όπως βλέπεις στην οθόνη που δεν έχει κάνει subscribe και βλέπει, γρήγορα να πας απαντήσεις και μια εγγραφή και να αφήσεις και ένα like. Α, αλλά τώρα έρθει η ώρα να μάθεις. Unboxing! Ώρα να δούμε ποιοι πέσατε μέσα. Μέσα σε αυτό το κουτί έχει κάρτες Yu-Gi-Oh! Συγγνώμη, αλήθεια, πες. Τι περίμενες από μένα να έχει μέσα σε αυτό το κουτί. Πραγματικά τι περίμενες να έχει πέρα από κάρτες Yu-Gi-Oh! Και φυσικά τι να έχει πέρα από κάρτες Yu-Gi-Oh! iPhone 12. Το μόνο pathetic που ελπίζω να μην είναι σε αυτό το βίντεο είναι η τύχη μας. Σκοπός μου σε αυτό το βίντεο είναι να βγω πλάτ. Δηλαδή να ανοίξω τις κάρτες και ουσιαστικά να βγάλω περισσότερα λεφτά από όσα έχασα. 12 booster box ή αλλιώς ένα case. Γιατί σε περίπτωση που δεν ξέρατε, στο Yu-Gi-Oh! Η πιο δυνατή κάρτα είναι η πιστωτική κάρτα. Πάμε να δούμε τι θα ανοίξουμε. Εδώ, πρώτο κουτάκι Phantom Rage. Το μόνο που μας νοιάζει είναι η αξία. Να βγούμε πλάτ. Για να τα στείλουμε στο VAS και να τα πλασάρει μέσα στο market. Και μετά να αγοράσω κι άλλες κάρτες. Πάμε να σας αρέσει το unboxing της κάρτας. Και τη Yu-Gi-Oh! Εννοείται, γράψτε το μου για να κάνω κι άλλα. Virtual World Nyanyan. Άσε μα, μωρή. Κουθινές, The Tactical Trapper. Οχ! Παιδιά, αυτός είναι Trapper. Είναι πάρα πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Πρέπει να το σεβόμαστε. Λοιπόν. Οπ! The Phantom Knight of Thornscales. 25 δολάρια προσθέτουμε, παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Όμως, Μιχάλη, δώσε μου και εμένα. Είναι μια δικίδα, θα μου πάρει μόνο την κάρτα. Πού θα πάω στο καλάτσι. Οπότε θα ανοίξω το κουτί, να δούμε πόσο μας έβγαλε το πρώτο. Ουσιαστικά η τιμή του πρώτου ήταν 85. Οπότε από 85 έχουμε πάει μείον 60 μέχρι στιγμής. Και Rock Zeno Guitar. Tri Brigade Airbone Azol. 8 δολάρια. 34. Και προσθέτουμε ένα εξάρι από τις βούρτσες. Οπότε πάμε 40. Από το πρώτο κουτί. Ούτε το 50% δεν βγάλαμε πίσω. Τέλειο! Αγαπημένο! Αυτά μ' αρέσουν. Αυτές οι καταστάσεις θέλουν, από ό,τι βλέπετε, τη σωστή αμφία, στο σωστό ντύσιμο. Και είμαι πιο έτοιμος από ποτέ. Πάμε. Εδώ έχει τα money cards. Εδώ έχει τα λεφτά. Εδώ έχει το κέρδος. Πάμε λίγο. Αρχίζουμε με ένα. Starlight Rear Divine Arsenal AA Zeus Sky Thunder. Η πιο ακριβή γαμμένη κάρτα που υπάρχει στο set. 400 δολάρια. Δείτε εδώ τι άνοιξα. Πάμε λίγο γρήγορα τώρα που μας έφυγε το βάρη και το άγχος από το κεφάλι. Και μπορούμε να τα ανοίξουμε ήρεμα και ωραία. Τζιουτζιου. Rank Up Magic. Πολύ χρήσιμο, το θέλω για τον deck αυτό το Rank Up Magic. Τέλειο. Και δεύτερη secret. Πάλι το Airborne Assault είναι. Που δεν έχει πολύ, ένα οχτάρι έχει. Αλλά δεν έχουμε θέμα. Με δύο κουτιά έχουμε βγάλει τη μισή τιμή. Οπότε αρχίζουμε. Με secret rare mutant ultimus. Το οχταπόδι. Tri Brigade Fractal. Fractal. Χρήσιμο είναι αυτό. Τα θέλουμε αυτά. Γενικά για deck. Οπότε καλό που τα βλέπουμε. Είναι αυτό, ρε. Gizmek Makami The Ferocious Fanged Fortress. Ωραίο όνομα, φίλε μου. Πιο μεγάλο την επόμενη φορά, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, πάρα πολύ, φίλε μου. Οκ, okay, δεύτερο Zeus. Τέτοια πουλς να βλέπω να ανεβαίνουν τα λεφτά. Να μην νιώθω ότι τα σφατάλησα πάλι. Συνεχίζει η αποστολή μας, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Αλλά αναερώνικλη, ευχαριστούμε το Anime House που μας έδωσε αυτή την κούτα. Είχανε 4 κουτιά. Όσοι παίζετε το παιχνίδι και δεν βλέπετε απλά επειδή κάνω βλακίες για μία ακόμα φορά, θέλω να κάνετε σχόλιο ακριβώς από κάτω. Απλά σατάμο γράψτε. Όσοι παίζετε Yu-Gi-Oh! Ανοίξε το κουτί. Ανοίξε το κουτί σου. Σου λέω. Ανοίξε την κούτα. Κούτα! Άνοιξε την κούτα! Κούτι! Τα κουτί! Ναι, όμως η Μιχάλη παίρνει μόνο εσύ τα κουτιά για σένα. Δώσε μου και εμένα ένα. Σολομονίδη χτυγιάρη. Θέλει δωρεάν κάρτα. Δεν μπορώ να την κάνω καλά τη φωνή. Πρέπει να φωνάξουμε τον καφρό γκέιμερ γι' αυτό. Λοιπόν, Tri Brigade Ferigite The Barren Blossom. Η Ferigite είναι 3 δολάρια. 5,50. Να ένα Shark Rebellion για τον τεκάκι. Σπασμένη κάρτα, έλα στον παππού. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίο πάκα από αυτό το κουτιό. Το κουτό κουτί. Οκ, Alpha The Master of Beast. 50 ευρώ έρχονται μέσα. Άνοιξα 3 secret rare σε αυτό το κουτί. Και στο προηγούμενο παίζει να άνοιξα μία. Ό,τι να είναι, ρε. Ό,τι να είναι. Φαντάζομαι να παίρνει το προηγούμενο κουτί από το δικό μου και να έρχεσαι ένα λαό εκεί μέσα και ένα long.
Πω. Ω! Πήγα να σπάσω τα πάντα και την κάμερα μαζί. Γάμο. Λούλου! Ωραία καρτά. Ωραία. 10 ευρώ. The Yardstone Scale. 25 δολάρια. Πού είναι η μυστικιστική κάρτα? Μυστικιστική σπανιότητα. Ανοίγουμε το κουτί και τετιένουμε. TR Scale. Παρακαλώ πολύ. 25 δολάρια έρχονται σε εσά. Τελική ευθεία λοιπόν. Raiders Night. 2 δολάρια. Μιαου, 1 δολάριο. Α, είχαμε καιρό να το δούμε τον Ασαγιάννη. Ουου! Δεν το είχα πέτυχε αυτό. Try Brigade. Turaik The Ominous Omen. 7 δολάρια, παρακαλώ. Ωχ, μία secret menu και έχουμε 3 φακελάκια. Rank Up Magic, 2 δολάρια. Εργοστάσεις. M5. Try Brigade, Dominus Omen. Ω, κάτι πολύ κακό. Κάτι πάρα πολύ κακό συμβαίνει. Παιδιά, θα χάσουμε. Ω, δεν θα χάσουμε! Δεν θα χάσουμε! Divine Arsenal, Zeus Sky Thunder. 55. Δύο κούτες, το έχουμε. Είμαστε 70 δολάρια μακριά από το να νικήσουμε το challenge. Οκ. Πάμε λίγο. Μα τάκαρε λίγη καντεμιά, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτό το set είναι πολύ ωραίο άμα θες να παίξεις φτηνές ωραίες κάρτες και αρκετά καλές. Αλλά δεν είναι καθόλου καλό άμα θες να πας συν. Δηλαδή να επενδύσεις. Δεν είναι καλό. Και εμείς κάναμε τα δύνατο. Φλεγιάρης. Βρήκαμε εδώ πέρα όμως την Σενσέν. Αυτό το κουτί θα κρίνει αν νικήσουμε ή αν για πολύ λίγο χάσουμε. Φαμελάκι, σε παρακαλώ, δώσε μου. Αρνούμε να χάσουμε μετά από τόση τύχη. Ειδικά με αυτή την καρτάρα, την καλύτερη κάρτα μπορείς να πετύχεις στο σετ. Μετά από αυτό, αρνούμε να χάσω. Αρνούμε! Έχουμε... Ναι! Λούλου! Λούλου! Αυτό θέλαμε. M5. The Glory Dragon, 1 δολάριο. Νικήσαμε! Εννοείται ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από αυτό. Αλφα, The Master of Beasts. 50 δολάρια στην τελευταία κούτα. Πήραμε το challenge και το σκοτώσαμε. Πλά, το ξεφτυλίσαμε. Έτσι. Και κάπως έτσι, πες ότι προσθέτουμε ένα από τις βούρτσες, από το Simplin έτσι στο περίπου. 9,75 έχουμε βγάλει. Και με το estimation, το ότι θα ανέβουν οι κάρτες και θα πέσουν κάποιες άλλες, μπορούμε άνετα να το πετάξουμε 1200 με 1300. Θα έλεγα 1200, γιατί έχω και τη Starlight. Αλλά εγώ θα το βάλω για ένα πολύ στρογγυλό, ωραιότατο χιλιάρι. Ναι. Τα καταφέραμε, βγάλαμε πίσω παραπάνω από όσα δώσαμε. Βγάλαμε το χιλιάρι που μπήκε στον τίτλο πίσω. Είναι από τα καλύτερα openings που έχω κάνει ποτέ. Μα το Θεό. Το χάρηκα, το λάτρεψα. Ωραίος τρόπος να περάσει την καραντίνα. Και εννοείται ότι αν σας άρεσε αυτό το είδος το βίντεο και αυτή η τρολιά του εθισμού μου, πάντησε ένα like. Οι καινούργοι πάντησε τώρα μια εγγραφή στο κανάλι. Και γράψε μου κάτω άμα θέλετε να ξανακάνω κανένα τέτοιο opening. Οπότε έχουμε και λέμε. Οι ακριβές μας κάρτες είναι 2 Α, 3 Zeus, 4 Χιμέ Λουλού, 3 Storm Scales που χρειάζομαι τόσους. Οπότε καλά μου βγήκε. Και το μεγάλο αγόρι, ο σωτήρας μας, ο Starlight Rear Zeus. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Αλλά πριν κλείσω τελείως, θα σου πω δύο πραγματάκια για αυτό εδώ το κινητό. Το Huawei P Smart 2021. Αυτό το κινητό που βλέπεις στο Instagram τόσο καιρό να ανεβάζω. Πολύ καλό budget κινητό. Και μάλιστα το συγκεκριμένο το κάνω giveaway. Οπότε πήγαινε γρήγορα στο link στην περιγραφή σε αυτό το post που έχω σηκώσει για το giveaway. Άμα θες να πάρεις μέρος, εννοείται πατάς ένα like και ακολουθείς το επόμενο βήμα που γράφω εκεί πέρα. Πήγαινε γρήγορα γιατί τελειώνει αύριο ο διαγωνισμός και θα βγάλουμε τον νικητή μας. Και ο νικητής θα κερδίσει αυτό. Εδώ το κινητό. Τα λέμε. Γεια σας. Πλακίτσα.